Δεν μπορώ να πω ότι είναι και καλύτερα από εδώ. Εδώ ήταν πραγματικά σαν ένα δεύτερο σπίτι. Σχεδόν μια δεκαετία εδώ πήγαινα σχολείο. Ούτως ή άλλως εδώ και στην ομάδα αλλά και στο σχολείο με έχουν αγαπήσει όλοι. Δηλαδή είναι πολύ ωραία και ευτυχώς ή δυστυχώς φύγαμε από εδώ. Πήγαμε σε μια καινούργια αρχή και είναι πολύ ωραία και πέρα. Πάρα πολύ σοκαρισμένος, δηλαδή δεν ήθελα στην αρχή. Δηλαδή έλεγα οι φίλοι μου και το σχολείο και πώς αυτό και πώς το άλλο και η αλλαγή γλώσσας, αλλά μετά από τον καιρό συνηθίζεις. Η αποχώρηση ήταν πολύ θερμή από τους συμπαίκτες μου αλλά και από τους συμμαθητές μου και δηλαδή το εκτιμώ πάρα πολύ από αυτούς. Και το μόνο που μπορώ να πω είναι να τους ευχαριστήσω που ήταν πάντα εκεί δίπλα μου και τώρα που έχω ανοίξει καινούριο κεφάλαιο στη ζωή μου θα γνωρίσω και καινούργιες κουλτούρες και καινούργια παιδιά και καινούργιες ομάδες. Την αλήθεια το πρωτάθλημα μας είναι πιο πολύ ερασιτεχνικό. Δεν βασιζόμαστε τόσο πολύ στον πρωταθλητισμό εκεί πέρα. Αν θέλεις πραγματικά εσύ να αφοσιωθείς στο πρωτάθλημα και στον πρωταθλητισμό και στα κύπελα, θα πρέπει να πας σε ένα ειδικό σχολείο αθλητικό που εκεί κάνεις μάθημα και κάθε μέρα προπονήσεις. Το επίπεδο? Το επίπεδο είναι λίγο πιο χαμηλό. Είναι λίγο πιο χαμηλό. Κάθε χρόνο έρχονται πολλά καινούργια παιδιά που θέλουν να μάθουν το άθλημα και εμείς τους δίνουμε ευκαιρίες να γίνουν καλύτεροι και να προσπαθήσουν να μας βοηθήσουν και εμάς και να βοηθήσουν και την ομάδα να πάει πιο ψηλά. Δηλαδή όπως μας βοηθάει ο προπονητής εμάς, έτσι και εμείς πρέπει να βοηθάμε τον προπονητή αλλά και τους συμπαίκτες μας. Στους πρώτους μήνες ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Ένιωθα άρρωστος κάθε μέρα. Δεν καταλάβαινα τι μου γινότανε. Μου λέγανε κάτι, εγώ δεν απαντούσα, κοιτούσα τον τοίχο ή το πάτωμα. Μετά ευτυχώς που μερικά παιδιά ήταν πάρα πολύ ευγενικά και μιλούσαν αγγλικά έτσι λίγο και με βοήθησαν προς αυτό το τομέα να μάθω και να μπεις και στις παρέες. Ακριβώς. Mm-hmm. Ακριβώς. Τα μαθήματα θα έλεγα σαν ρυθμό δυσκολίας είναι περίπου τα ίδια με εδώ. Οι εξετάσεις τώρα δεν έχω δώσει ακόμα εξετάσεις εκεί πέρα για να σας πω πώς είναι. Αλλά από ό,τι έχω ακούσει από τους συμμαθητές μου, είναι εξίσου σκληρά. Λίγο πιο ήρεμη από εδώ. Δεν υπάρχει τόσο άγχος στους δρόμους και έξω. Γενικά άγχος στους ανθρώπους δεν πρέπει να υπάρχει όπως ναι. Εδώ. Και επίσης, δηλαδή δεν υπάρχει... όλοι ακολουθούν πάρα πολύ τους κανόνες αυστηρά. Αν και μερικές φορές αυτό που μπορεί να φαίνεται πολύ υπερβολικό που κάνουνε, αλλά είναι εξίσου σωστό. Σου αρέσει σαν πόλη, σου αρέσει η νέα σου ζωή? Ναι, είναι να μαθαίνεις καινούργιες κουλτούρες, την κουλτούρα τους, τη γλώσσα τους, το πώς περνάνε, πώς δουλεύουν, πώς σκέφτονται. Τι είναι αυτό που σου λείπει από την Ελλάδα και τι είναι αυτό που θα ήθελες να κάνεις? Πραγματικά αυτό που μου λείπει από τον ΑΣΕΔ και το σχολείο είναι αυτή η οικογένεια που τόσα χρόνια ήταν δίπλα μου. Δηλαδή είναι το μόνο που μπορώ να πω. Ευχαριστώ που ήταν εκεί μαζί μου και ευχαριστώ που τώρα είμαι σε άλλη χώρα και ακόμα και εκεί με βοηθάνε. Και για τη νέα σου ζωή τι είναι αυτό που λες? Κοιτάω μπροστά ψηλά, όσο και αν δύσκολο να είναι, όσο και αν πονάει, να το καταφέρω γρήγορα, να τελειώνω για να είμαι πιο χαλαρός μετά. Εγώ το σκέφτομαι πολύ να ξαναγυρίσω εδώ ή να βρω μια δουλειά που μπορώ να βρίσκομαι και κάπου αλλού αλλά και εδώ. Το ευχόμαστε και ευχόμαστε ό,τι καλύτερο σε αυτό το καινούριο ξεκίνημα που κάνεις. Σας ευχαριστώ πολύ.